Το λεωφορείο του Δήμου επιστρατεύει το ΚΑΠΗ για να μεταφέρει τα μέλη του στο Μυρωδάτο, προκειμένου και οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας να μπορέσουν να κάνουν τα μπάνια τους. Για ακόμη μια φορά, ο Δήμος μας, ο Δήμος της Ξάνθης, με την αμέριστη συμπαράσταση του οποίου μπορούμε ως ΚΑΠΗ και ως Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Ξάνθης, βέβαια πάντα, να δρομολογήσουμε το λεωφορείο του Δήμου για να σταθούμε αλληλέγγυοι στα μέλη του ΚΑΠΗ, λόγω και της κρίσης, επιβάλλεται όλο ένα και περισσότερο, να πραγματοποιήσουμε τα μπάνια του λαού. Συγκεκριμένα, 400 περίπου μέλη του ΚΑΠΗ θα έχουν δωρεάν μετακίνηση, κυρίως από την πλατεία Ελευθερίας προς την παραλία του Μυρωδάτου. Επιλέγεται τα τελευταία χρόνια αυτή η παραλία γιατί και ρηχή είναι και διαθέτει ναυαγοσώστη. Για το λόγο αυτό λοιπόν, τα μέλη του ΚΑΠΗ με θεωρημένη την κάρτα μέλους από τη Δευτέρα 27 Μαΐου μπορεί να έρχονται στο κεντρικό ΚΑΠΗ να γράφονται και τα δε μπάνια θα ξεκινήσουν από 17 Ιουνίου μέχρι και 26 Αυγούστου. Υπάρχουν 5 περίοδοι, 10 μπάνια ο καθένας στις ημέρες της εργασίας, εργάσιμες μέρες, και θα εξυπηρετήσουμε 300 κατοίκους της περιοχής Ξάνθης και 100 της περιοχής του πρώην Δήμου Σταυρούπολης και νυν Δήμου Ξάνθης. Μιλάμε για δωρεάν μετακινήσεις. Απολύτως δωρεάν. Τα μέλη, το μόνο που ζητάμε από τα μέλη μας, να προσέχουν την υγεία τους. Γι' αυτό, όπως είπαμε, επιλέξαμε την παραλία του Μυρωδάτου, λόγω της παρουσίας του ναυαγοσώστη. Είχαμε συνεργασία με το Δήμο εκεί, μας είπε ότι θα μπει κανονικά ναυαγοσώστης. Και γι' αυτό καλούμε τα μέλη μας από τη Δευτέρα 27 Μαΐου να αρχίσουν τις εγγραφές. Μιλάμε πάντα ότι τα μέλη πρέπει να έχουν, όπως είπατε και εσείς πριν, θεωρημένη κάρτα. Ναι, ξέρετε, κάθε χρόνο έναντι συμβολικού τιμήματος 5 ευρώ. Ανανεώνει κάποιος την κάρτα μέλους του ΚΑΠΗ της Ξάνθης. Έτσι λοιπόν, για να μετέχουν στα μπάνια πρέπει να θεωρούν την κάρτα, αλλά γίνεται η εγγραφή και η θεώρηση ταυτόχρονα την ίδια στιγμή. Αν και οι περισσότεροι ξέρουν από τις αρχές του χρόνου την θεωρούν την κάρτα για να μετέχουν και σε άλλες δραστηριότητες. Βλέπετε, το ΚΑΠΗ δεν είναι μόνο ένα καφενείο που παίζουν συνομήλοι και τάβλοι, έχει πολλές δραστηριότητες, έχει κοινωνικό τομέα, φυσικοθεραπείες, συνταγογραφήσεις, έχει οργανωμένες εκδρομές, γλέντια. Και έχουμε και τα μπάνια του λαού. Γι' αυτό λοιπόν οι κάρτες τους περισσότερους ήδη είναι θεωρημένες με ένα συμβολικό τίμημα το οποίο το κρατάμε για πάρα πολλά χρόνια μόνο με 5 ευρώ. Να σημειώσουμε κλείνοντας ότι για να γίνει κάποιος μέλος του ΚΑΠΗ θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας και να είναι κάτοικος του Δήμου Ξάνθης. Έτσι, με απλές διαδικασίες και προϋποθέσεις, κάθε άτομο το οποίο βρίσκεται σε αυτό το όριο ηλικίας μπορεί να ωφεληθεί από τη λειτουργία της δομής, η οποία δεν συνίσταται μόνο στις εκδηλώσεις και τις εκδρομές που διοργανώνει, αλλά κυρίως καλλιεργεί τη συντροφικότητα και την αλληλεγγύη, προσφέροντας στα μέλη του χρόνο και χώρο για να περνούν ευχάριστα την ώρα τους. Άλλωστε, η ζωή ξεκινά μετά τα 60, τότε που έχουν τελειώσει υποχρεώσεις. Και αν η οικονομική κρίση θεωρείται ένας τελικός παράγοντας για οποιαδήποτε δραστηριότητα, η εγγραφή στο ΚΑΠΗ είναι που τελικά δίνει την απάντηση και σε αυτούς τους καιρούς που η σύνταξη δυστυχώς συρρυκνώνεται με δραματικούς ρυθμούς.